Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίτηδες έκανε τη λάθος πολιτική αυτή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η αρχή των μνημονίων, το πρώτο μνημόνιο, έγινε με συνεργούς τον Γιώργο Παπανδρέου, το ΛΑΟΣ και τους συνεργούς της πρώτης κυβέρνησης, προκειμένου να γλιτώσουν τα χρήματά τους οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με συνεργό τον Γιώργο Παπανδρέου, μετακύλησαν τα ελληνικά ομόλογα και τα τοποθέτησαν στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, πήραν τα χρήματα από τους Έλληνες συνταξιούχους, προκειμένου να προχωρήσουν στο πρώτο PSI. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα έγκλημα, στο οποίο πρέπει να απολογηθεί και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ο κύριος Προβόπουλος ως διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, αλλά και εν συνεχεία αυτοί που συνεχίζουν το έγκλημα, η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης, έχουν επιτελέσει το ίδιο ακριβώς έγκλημα με αυτό που έγινε στο πρώτο μνημόνιο. Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι Τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. Στην αρχή χρησιμοποίησαν τον Παπανδρέο. Εν συνεχεία βάλαν τον κύριο Παπαδήμο. Μετά διορίζαν τον κύριο Σαμαρά. Προχωράνε τώρα σε ένα τρίτο μνημόνιο, σε μια τρίτη μνημονιακή σύμβαση και πιθανώς με έναν άλλον υπάλληλο πρωθυπουργό. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες ότι το έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί σε βάρος του ελληνικού λαού έχει μία λύση. Την ένωση των Ελλήνων, την αποπομπή της ξένης Τρόικας, την διαγραφή του επαχθούς και του επονίδης του χρέους και μία εθνική πολιτική η οποία θα μπορεί να οδηγήσει σε ευημερία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε καταθέσει ακριβώς το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε το θέμα της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, της διαγραφής του επαχθούς και του επονίδης του χρέους. Δεν θα διαγράψουν αυτά τα ποσά που θέλουν για να βοηθήσουν τους τραπεζίτες. Θα πληρώσουν για το έγκλημα που κάναν στη χώρα μας, θα επιστρέψουν τα χρήματα στους συνταξιούχους, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια και στους οργανισμούς, στα μετοχικά ταμεία και θα προχωρήσουμε στο αύριο με συνεταίρους και με συμμάχους εκείνους που δεν εκμεταλλεύονται την πατρίδα μας προκειμένου να τη ληστέψουν, όπως έκαναν οι Γερμανοί επικυρίαρχοι και ιδίως η κυβέρνηση Μέρκελ-Σόιμπλε, αλλά με εκείνους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στο να περάσουμε στην άλλη μέρα, να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο και να επαναφέρουμε στον ελληνικό λαό τα συνταγματικά αγαθά τα οποία είναι κατοχυρωμένα.